Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα βλέμματα έχουν πέσει στις διαδικασίες στο Κινάλ, καθώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολλές επαφές και συναντήσεις των υποψηφίων. Και στα άλλα κόμματα όμως έχουμε εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και βέβαια να ευχηθούμε χρόνια πολλά, τα καλύτερα, με υγεία και ό,τι επιθυμείς και on air. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, Κατερίνα, σήμερα είναι αρκετά έντονο και στα τρία κόμματα, τα βασικά κόμματα και στο Κινάλ φυσικά όπως προείπες, αλλά στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν δύο τάσεις τώρα πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου η μία τάση λέει ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς και άλλη τάση λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε την απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη και των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Ό,τι και να γίνει, να μην προκληθεί lockdown. Είναι ένα κομμάτι, Κατερίνα, το οποίο το συζητάει πάρα πολύ έντονα μέσα η κυβέρνηση. Τι θα γίνει δηλαδή την επόμενη μέρα, αν οι ειδικοί πουν για lockdown, πρέπει να γίνει lockdown, λέει, μεγαλύτερο ποσοστό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά ένα κομμάτι των υπουργών που διαχειρίζονται την κατάσταση, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι και στην ανάπτυξη, θεωρούν ότι ένα lockdown αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει, θα είναι καταστροφικό και βέβαια δεν έχει οικονομία τα χέγγια για να το στηρίξει. Πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα προκαλέσει τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά μεγάλες συζητήσεις και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός Νέας Δημοκρατίας και φυσικά έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητά μας. Αυτό και επίσης πολλή συζήτηση γίνεται από το πρωί για την τρίτη δόση των εμβολίων, πόσο διαρκεί η ανοσία. Έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση με το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτό για lockdown. Πληθαίνουν τα σενάρια. Άκουγα και υπουργούς να λένε ότι ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Η ζωή δείχνει και η πορεία και η εξέλιξη της πανδημίας. Αυτά από τη Νέα Δημοκρατία που είναι συνεχής σε συσκέψεις. Πολλά λόγια να μιλάμε και να κρατάμε μικρό καλάθι. Μιχάλη, αυτό τουλάχιστον απέδειξε η πανδημία. Και να ακούμε τους επιστήμονες, αυτό που είπαμε την αρχή. Τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση που ποιείται τις επιστημονικές απόψεις και αυτό είναι λυπηρό. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια ομιλία στην Καλκίδα, την οποία από τα πολλά στελέχη ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε ως εναρκτήρια ομιλία επίθεσης κατά της κυβέρνησης, δυνατής επίθεσης όμως, με την έννοια ότι σε όλη την ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας είχε και από ένα επιχείρημα να πει και τον κακό χειρισμό και της πανδημίας, αλλά και το θέμα των οικονομικών δεδομένων, αλλά και στα σχολεία, επίθεση και στην Κεραμέως και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπουμε ότι αναπτύσσει πολύ, ανεβάζει πολύ στροφές ο Αλέξης Τσίπρας αντιπολιτευτικές. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως η αρχή πλέον του τέλους του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκεί πάει να πάρει το νήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φεβρουάριο θα έχουμε το συνέδριο και βέβαια θα συνεχίσει τις περιοδίες του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα, να μένει να δει και Κοζάνη και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Και να πάμε και στο χώρο του Κινάλ, Μιχάλη. Εκεί οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί πηγαίνουν για εκλογές. Όλοι οι υποψήφοι, λοιπόν, ξεχύθηκαν το Σαββατοκύριακο ανά τη χώρα, προκειμένου να παρουσιάσουν θέσεις, απόψεις, αλλά και να δουν και γενικότερα το κλίμα που επικρατεί. Είχαμε και κάποιες δημοσκοπήσεις που φέρνουν τον κύριο Λοβέρδο πρώτο σε ποσοστά. Ναι, είναι, ξέρεις, αυτό το πράγμα τώρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το Κινάλ. Βέβαια, οι περισσότεροι θεωρούν άλλες εξελίξεις, να σου πω. Δηλαδή, και ποια θα είναι η εξέλιξη, θα το δούμε βέβαια στην κάλπη. Αλλά πολλοί λένε ότι κάποια μέσα προμοτάρουν συγκεκριμένους υποψηφίους. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Το θετικό από όλη την υπόθεση είναι ότι φαίνεται ότι το Κινάλ ανεβάζει τα ποσοστά του. Αυτό δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις γενικές για το Κινάλ και ότι μπορεί και να φτάσουν, άμα πάει έτσι η δουλειά και η κατάσταση με τη συσπήρωση, στο 15%. Κάτι το οποίο ευχαριστεί πολύ τα στελέχη του Κινάλ, όπου βλέπουν και ένα θετικό από την όλη υπόθεση της εκλογικής, της κομματικής διαμάχης. Είδαμε, λοιπόν, άλλωστε οι εξελίξεις τρέχουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και πάλι χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.